Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που θα δούμε σε αυτό το κανάλι. Σήμερα θα δούμε πώς συμπεριφέρεται η κλιματιστική μονάδα, το κλιματιστικό μας δηλαδή, πώς συμπεριφέρεται όταν πιάνει πάγο το εξωτερικό στοιχείο στα πολλά τα κρύα τώρα το χειμώνα ή και σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Θα δούμε όχι μόνο πώς συμπεριφέρεται, αλλά και για ποιους λόγους πιάνει, μάλλον δύο από τους λόγους που μπορεί να πιάσει πάγο το εξωτερικό στοιχείο. Ο πρώτος λόγος είναι αν υπάρχει έλλειψη φρέων ψυχτικού μέσου, δηλαδή μπορεί και σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, καθώς δουλεύει τώρα το χειμώνα στη θέρμανση που θέλουμε εμείς να έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Αν υπάρχει έλλειψη ψυχτικού μέσου, λοιπόν, το εξωτερικό στοιχείο μπορεί να πιάσει πάγο. Και ο δεύτερος λόγος είναι όταν έχει πάρα πολύ κρύο έξω, δυσκολεύεται να παραλάβει θερμότητα το ψυχτικό μέσο από το περιβάλλον και έτσι, καθώς κάνει πάρα πολύ κρύο, σε συνδυασμό με την υγρασία που έχει το εξωτερικό περιβάλλον, η υγρασία προσκολλάται πάνω στο στοιχείο και έτσι δημιουργείται πάγος στο στοιχείο. Θα δούμε τώρα με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η απόψυξη το εξωτερικό στοιχείο που είναι ο συμπιεστής. Ο συμπιεστής μάλλον στην εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα κόψει για λίγο, θα σταματήσει και ο μέσα ανεμιστήρας να γυρίζει, δεν θα παίρνουμε εμείς θερμότητα. Και αφού κόψει για λίγο θα γυρίσει η τετράωδη, θα γυρίσει φορά και θα στέλνει το ψυκτικό μέσο στο εξωτερικό στοιχείο, το οποίο είναι υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης, και έτσι θα αρχίσει να λιώνει ο πάγος από το εξωτερικό στοιχείο, γιατί θα λειτουργεί τώρα σαν συμπυκνωτής αντί σαν εξατμιστής όπως λειτουργούσε για να παραλάβει θερμότητα από το περιβάλλον. Και έτσι θα αρχίσει να λιώνει ο πάγος, λοιπόν, μέχρι το σημείο που θα λιώσει ολόκληρος. Και αφού καταλάβει το μηχάνημα ότι πλέον έχει φύγει ο πάγος από το στοιχείο, έχει τον αισθητήρα εδώ πέρα τον άσπρο που βλέπετε πάνω στο στοιχείο καρφωμένο, αφού καταλάβει λοιπόν το μηχάνημα ότι όλος ο πάγος έχει φύγει, θα ξανασταματήσει για λίγο ο συμπιεστής. Μιλάμε πάντα για τα inverter εδώ πέρα μηχανήματα. Θα ξανασταματήσει για λίγο ο συμπιεστής και θα γυρίσει πάλι φορά η τετράωδη για να ξαναγίνει. Βλέπετε εδώ ότι έχει πέσει τώρα πάρα πολύ, είναι μείον η θερμοκρασία που κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο στο κύκλωμα. Να πω ότι δεν γυρίζει φτερωτή η εσωτερική σε αυτά τα νέα μηχανήματα για να μην παραλαμβάνει θερμότητα το ψυκτικό μέσο καθώς κάνει την κυκλοφορία του από το χώρο μας, να μην αισθανόμαστε ψύχος δηλαδή εμείς. Απλά γυρίζει, κάνει τον κύκλο του το ψυκτικό μέσο ξεπαγώνοντας το εξωτερικό στοιχείο και έτσι έχουμε εμείς, χωρίς να αισθανόμαστε μέσα ψύχος πλέον όπως τα παλιά τα συμβατικά μηχανήματα που γύριζε και η φτερωτή μέσα καθώς έκανε απόψυξη το μηχάνημα και έτσι μας έφερνε κρύο, αισθανόμασταν ότι έχουμε κρύο δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται καλύτερα. Τώρα αφού ολοκληρώσει την απόψυξη το μηχάνημα, ξαναγυρίζει τετράωδη όπως είπαμε και προηγούμενος και αρχίζει να δουλεύει πάλι κανονικά. Όπως βλέπετε εδώ αρχίζουν να ξεπαγώνουν αυτά που είχαν παγώσει πριν που γύριζε και έκανε την απόψυξη το εξωτερικό στοιχείο, και ξανά θα λειτουργήσει το εξωτερικό στοιχείο αυτό εδώ πέρα σαν εξατμιστής, θα παραλαμβάνει θερμότητα δηλαδή από το περιβάλλον και θα τη στέλνει, το ψυχτικό μέσο θα παραλαμβάνει θερμότητα και θα τη στέλνει στο εσωτερικό στοιχείο που είναι ο συμπυκνωτής για να μας παραδώσει τη θερμότητα στο χώρο που θέλουμε εμείς να θερμάνουμε. Αυτά λοιπόν και σε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάτε την εγγραφή εσείς και ένα like, μια κοινοποίηση για να βοηθήσετε και εμένα και εγώ όσο μπορώ εσάς. Γεια σας.